Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Αμήν. Και τι σημαίνει 40 Δημήτρη. 40 μέρες μέχρι το Πάσχα. Και ξέρεις τι 40 μέρες. Νηστεία από όλα. Από όλα. Από όλα. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Από 6 είναι μεγάλη εβδομάδα. Και σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Ποιος το λέει μεγάλη, το 6 μόνο μεγάλη εβδομάδα. Μόνο. 40 μέρες. Ναι, ποιος το λέει. Και μάλιστα μέχρι την πρώτη ανάσταση. Δηλαδή γενικότερα πρέπει να υπάρχει στέρηση από πράγματα που μας αρέσουν. Εσύ νηστεύεις, κάνεις. Νηστεύω. Όχι, με έκανα τον έξυπνο και 40. Μεγάλη εβδομάδα νηστεύω πάντα. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ μεγάλωσα Αθήνα. Γεννήθηκα Αθήνα. Η μαμά μου είναι από τα Γιαννιτσά. Ο πατέρας μου από τα Μέγαρα, ήταν φοιτητές στην Αθήνα, γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν, μείναν εδώ, γεννηθήκαμε εδώ κι εγώ και αδερφή μου. Mm. Λοιπόν, συγγενείς και Μέγαρα και Βόρεια Ελλάδα. Δημήτρη και Μέρη, σας το παραδίδουμε. Λοιπόν, ο Θέμης, αν έχει μια λατρεία μουσική σε αυτή τη ζωή, είναι η Μαντόνα. Έχει γίνει ρεζίλη σε όλη την Ελλάδα, το ξέρει. Γιατί εγώ γίνει ρεζίλη. Ρεζίλη, σ' αρέσει η Μαντόνα. Ποια μ' αρέσει. Θέμης πηγαίνει σε όλη την περιοδία. Τι υπερβολή είναι αυτή τώρα. Δεν πάω σε όλη την Ελλάδα. Μέρη, θα σου κάνει μερικές κάποιες ερωτήσεις. Αν δεν απαντάς, που αφορούν τη Μαντόνα, θα απαντάς σε μια δύσκολη ερώτηση δική μου. Εντάξει, την αγαπάς όμως τη Μαντόνα τόσο που να ξέρεις και αυτά τα περίεργα που θα σε ρωτήσω. Γιατί μάλλον όχι, αν με ρωτήσεις, καλά την ημερομηνία γενέσεως δεν θυμάμαι. 16 Αυγούστου. Ο Θέμης. Δεν ήταν όμως. Λοιπόν, ξεκινάω. Με ποιον πολύ γνωστό κριτή ήταν η Μαντόνα στο πρώτο της γκρουπάκι που λεγόταν Breakfast Club. Κριτή. Ναι, τι κριτή. Και σε βοηθάω και πάρα πολύ. Ναι, σε βοήθησε τώρα. Τι κριτή, ένα είναι ο κριτή, ο Σάιμον Κάουελ. Τι κριτή μου λες τώρα, εσύ κριτή. Ένα είναι ο κριτή, μωρέ, πραγματικά. Και οι άλλοι που κάθονται εκεί, τι κριτή είναι. Ο Τζέλι Μπίν ήταν αυτό που είχαν κάνει το πρώτο τη άλμπουμ όταν ήταν. Ζόγκ, ο Ράντι Τζάξον. Πολύ ωραία. Αν μαλώσει με κάποιο καλλιτέχνη, ποιο είναι ο πιο δύσκολο για να τα ξαναβρείτε. Που μου λαρώνει, ρε παιδί μου. Μόνο... Όχι, εντάξει, μην το προσωποποιήσουμε. Ποιο είναι ο πιο. Δεν θα μαλώσω με καλλιτέχνη, γιατί δεν είμαι κολλητός με πολλούς καλλιτέχνες. Με πολύ λίγους μπορεί να μαλώσω, που είναι φίλοι μου. Οπότε να σου πω το ρέμο που έλεγα πριν, ότι άμα. Επειδή είμαστε πραγματικά φίλοι με το ρέμο, δεν είμαστε απλά τύπου έχουμε σχέση επαγγελματική. Αλλά δεν είναι δύσκολο. Ναι, με τον Αντώνη κατά καιρούς έχουμε τύπου. Τσακωθεί αστεία βέβαια, έτσι. Okay. Οπότε ναι, εγώ θα κάνω κάποια κίνηση, θα πάρω ένα τηλέφωνο κάτι. Α, εσύ. Με ποιες συναγωνιζόταν η Μαντόνα και τελικά τη κέρδισε και πήρε εκείνη τη ψησφαίρα του 1997 για το ρόλο της Εβίτα. Ότι μου κάνετε ερωτήσεις τρίβια για τη Μαντόνα. Εγώ να σου πω τα γόνια. Εγώ λίγο. Εγώ απλά θα απαντήσω από τώρα ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω ειλικρινά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαντόνα τρίβια είναι αυτό, έτσι. Έχεις μια δισκογραφική εταιρεία, θα σου πω 4 ζευγάρια και θέλω να μου διαλέγεις ποιον θα έπαιρνε στην εταιρεία σου από τα ζευγάρια. Ένα θα διαλέξω. Ένα από τους δύο. Ναι. Θεοδωρίδου Πεγκυζίνα. Ποια από τους δύο παίρνει. Τώρα. Είναι φοβερές και οι δύο. Με θα με τρελάνεις τώρα. Είσαι μια εταιρεία, φίλε. Δεν μπορείς να τις αντέξεις και τις δύο. You can afford them. Γιατί να μου τις λες όλες, θα σου πετάξω άλλους έξω. Αυτές τις δύο τις θέλω. Αποφάσισα να ακούσω την ερώτηση για τη Μαντόνα. Λοιπόν, έλα. Είναι εγώ σε πιέζω. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλεις, αλλά σε πιέζω. Πεγκυζίνα είναι Θεοδωρίδου. Θεοδωρίδου Πεγκυζίνα. Θα το πάρω σαν καριέρα. Νομίζω ότι έχει πιο πολλά CD η Θεοδωρίδου. Οπότε μόνο γι' αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι ωραία, πραγματική σάκη. Σάκης Ρουβάς, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ρουβάς ή Χατζηγιάννης. Χατζηγιάννης ή Ρουβάς. Στην εταιρεία σου, σκέψου και λίγο με μακροχρόνια. Γιατί και οι δύο έχουν χτίσει καριέρα χρόνια. Τι μακροχρόνια μου λες, δεν είναι κανένα καινούριο. Σαν επικεφαλής εταιρείας αγόρι μου, δεν το είπα εγώ. Θέμης your records. Από ποιον θα δώσει πιο πολλά λεφτά, αυτός ενδιαφέρει, όχι ποιος είναι καλύτερος. Δεν λες ποιος είναι καλύτερος τώρα. Έχεις εταιρεία δισκογραφική. Είσαι the man. Και από τους δύο παιδιά βγάλεις λεφτά, γιατί και οι δύο κάνουν πλατινένιους. Ένα θα πάρεις, μην τα δεσόλυτας. Λοιπόν, επειδή, να το δικαιολογώ, να μου φέρετε ναι, το ναι, βεβαίως, λοιπόν, ο Ρουβάς είναι η πρώτη μου ever συνέντευξη, είναι το γούρι μου. Όταν πήγα στο popcorn, μου είπανε πήγαινε σε έναν πρωτοεμφανιζόμενο να κάνει συνέντευξη. Είναι ο Σάκης, κρατάω το γούρι μου. Πολύ ωραία. Βίση Βανδί. Είδες το ρέμο, δεν τον βάζω. Που είναι φίλος σου, δεν ότι... Γιατί επειδή είσαι έξυπνος και θα διαλέξω το ρέμο, όπου και ό,τι και να μου βάλεις. Άρα εσύ είσαι ο έξυπνος, όχι εγώ. Αυτός μου τα μάθε. Λοιπόν, Βίση Βανδί. Ποια παίρνει την εταιρεία σου. Ποια θα ζητάγε περισσότερα λεφτά. Αυτή που θα ζητάγε θα έφερνε. Θα κρατούσα την άλλη. Γιατί αυτές είναι και ακριβοπληρωμένες, δεν είναι. Εγώ είμαι καλυμμένος. Εκτός αν μου πεις. Αποφάσισε, Βανδί ή Δύση. Και οι δυο μου αρέσουν πάλι. Δύση ή Βανδί. Με ποια θα βγάλω λεφτά. Και με τις δύο ρε παιδί μου βγάζεις. Βανδί ή Δύση. Πάλι λόγω, όπως απάντησα για τη Θεοδωρίδου, ναι. Μεγαλύτερη καριέρα, Βύση. Ωραία, πάμε. Τι έξυπνο αυτό που μου κάνατε, πραγματικά. Ευχαριστώ,
Να παρεξηγηθώ με κόσμο. Όχι, ρε, προς όχι, το όχι, όχι, μόνο. Σιγά, μόνο. Θέμη, σε πόσες ταινίες έχει παίξει η Μαντόνα. Άντε πάλι. Νούμερο, έχει παίξει. Μόνο ερωτήσει για Μαντόνα του κάνει. Όμως θα απαντήσει. Έχει παίξει σε αρκετές και εκτός από τον Desperately Seeking Susan το πρώτο της με τη Ροζάνα Αρκέτο, όλες οι άλλες είχαν πάει απάτου και ήταν άθλιες. Γιατί μου αρέσει σαν τραγουδίστρια, σαν ηθοποιός είναι τραγική. Ναι, ναι, Θέμη, όλα αυτά πολύ ωραία. Τι θα μετράω τώρα τις ταινίες της. Σε μία με το Sean Penn, δύο δηλαδή με την άλλη που σας είπα. Σε μία που εμφανίστηκε στο James Bond για δύο λεπτά, τρία. Σε άλλη μία που του Guy Ritchie του άντρα της που δεν βγήκε ποτέ στα σινεμά, βγήκε σε DVD. 22 έχει... είναι, τέλος πάντων. 22 ταινίες. Έχει κάνει 22 ταινίες. Έχεις βάλει και μία κατάλληλη που έκανε όταν ήθελε λεφτά στην αρχή της καριέρας της. Έχει βάλει και τσόντα η Μαντόνα. Ναι, αλήθεια. Τη Μαντόνα τσόντα τη λεγόμενη. Τη τσόντα τσόντα. Σοφ. Γυμνή ήταν, αλλά όχι hardcore. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα μειονέκτημα για κάθε έναν από τους συμπαρουσιαστές σου στο Μέστη Αλκαρά. Τι είναι, δεν μου λες μόνο τέτοιες, να σου κάνω. Λοιπόν. Ε, μην πεις είναι πολύ ειλικρινής. Ή θέλουν να είναι τέλειες στη δουλειά σου τέτοια. Όχι. Το μεγάλο μειονέκτημα παράλληλα όμως για κάποιους, ο Γιώργος πιστεύω να το εκτιμήσει πολύ αυτό της Ναταλίας, είναι ότι είναι επικίνδυνη σε εισαγωγικά απρόβλεπτη. Μπορεί δηλαδή αυτό που θα τη κατέβει στο κεφάλι να το πει στον αέρα. Σωστό, σωστό. Και να κοκαλώσουμε όλοι στον καναπέ τύπου. Δεν είμαστε αέρα τώρα, δεν μπορεί. Okay, σωστό. Έχει πει δηλαδή κατά καιρού στο στόμα τη τύπου και μετά γυρνάει και κάνει διαφημίσεις. Και έχουμε πετρώσει στον καναπέ. Αυτό είναι της Ναταλίας. Έλενα. Μειονέκτημα της Έλενας. Είναι τόσο η Έλενα γλυκιά και to the point, ότι είναι υπερβολικά σεξι και κάποιες φορές λιγάκι μας αποσυντονίζει. Να πω αυτό. Okay. Γιατί είναι μειονέκτημα τώρα αυτό, ότι είναι υπερβολικά σεξι. Όταν είναι υπερβολικά σεξι, θεωρώ ότι είναι ρε παιδάκι μου είναι, λίγο τραβάει τα βλέμματα. Και ότι το επιδεικνύει κιόλας αυτό, ρε παιδί μου. Ότι... Θεωρώ ότι το. Το... Αν φορέσει να μείνει μέχρι εδώ πάνω, ξέρω εγώ. Σε πόσο συντονίζει, ξέρω εγώ. Θεωρώ. Για καλό το λέω και αυτό. Ναι, ναι. Όπως και με την Ναταλία. Εσύ έχεις τώρα πείρα στην τηλεόραση. Ο Δρυμούσης. Το στόμα του δεν υπάρχει. Δηλαδή, αντίστοιχα, ο Δρυμούσης πρέπει να φοβάσει τι θα πει. Δηλαδή, τώρα φτάξεις με τα πρόστιμα του Εσουρού. Η Μέρη Κούσα, η συντάκτριά μας, με το που πάει την ανάσα του ακούει, του λέει πρόσεχε! Πρόσεχε τι θα πει! Πρόσεχε! Όσο τον τσιτώνει τον Δρυμούση, τόσο πιο πολύ φωνάζει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και τον άλλον και τον. Λαγιόπουλο. Α, τον Λαγιόπουλο, συγγνώμη. Sorry. Ο Δημήτρης μονίμως κάνει λάθος τα γυναικεία θέματα της εκπομπής. Γυρνάει και λέει: σήμερα θα κάνουμε μία και κάνει τα χέρια του έτσι. Μία μάσκα και του λένε: μα πάνω δεν είναι μάσκα, είναι πυλή. Μία τέτοια. Και σε αυτό μονίμως τα γυναικεία και τον βάζουμε επειδή να λέει τα γυναικεία θέματα. Λοιπόν, θα μείνει. Μετά για να ακούσεις να όλοι μαζί γίνονται στο γείτονα. Γείτονα. Ωραία, άρα δεν σε ευχαριστούμε. Όχι, όχι. Εγώ πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τραγουδήσεις κιόλας, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε εμείς πίσω να υποδεχτούμε τον καλεσμένο τώρα. Το θέμα θα το συναντήσουμε πάλι στην πορεία. Είναι έτοιμα του Μεσογείου.